Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι Παρασκευή βράδυ και ο καιρός είναι πάρα πολύ περίεργος. Έχει κάνει πολύ καλοκαίρι και έχει βρέξει 3 φορές από το πρωί. Αλλά είναι και μια σημαντική μέρα, γιατί είναι η επομένη ενός δύσκολου Eurogroup, το οποίο με τις αποφάσεις του διέψευσε όσους είχαν επενδύσει στην εμπλοκή, στο αδιέξοδο ή στην ταπείνωση της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης, και τις προηγούμενες μέρες μόνο που δεν κρατιόντουσαν να φωνάξουν αυτό που ένιωθαν. Βάστα Σόιμπλε. Αυτό που πετύχαμε είναι ένα συμβιβασμός. Δεν είναι μια τέλεια λύση. Αλλά είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό και για όσους μέσα στην Ευρωζώνη έχουν μυαλό στο κεφάλι τους και καταλαβαίνουν ότι δεν συμφέρει ούτε την Ευρώπη το σενάριο της εμπλοκής, του αδιεξόδου, των διαρκών αναβολών. Η χθεσινή εξέλιξη δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς, γιατί ακόμη μπροστά μας έχουμε δυσκολίες. Αλλά είναι ένα σημαντικό γερό σκαλοπάτι για να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή. Και ο στόχος που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή με εντολή του ελληνικού λαού είναι να βγάλουμε τη χώρα από την ύφεση, από τα μνημόνια και από την άγρια επιτροπία και να ξαναδώσουμε μια θετική προοπτική στον ελληνικό λαό, δημιουργώντας ανάπτυξη, δουλειές και επουλώνοντας βήμα-βήμα τις πληγές του μνημονίου. Στις 22 Μαΐου η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε μαζί και με άλλες χώρες και με ισχυρές συμμαχίες να αποδεχθεί ένα προσχέδιο απόφασης που είχε ετοιμαστεί παραμονές μεσάνυχτα, γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν μία μη λύση που διαιώνιζε την πλήρη αβεβαιότητα, την πλήρη ασάφεια. Ήταν δωροάδωρο. Τότε μας είπαν αρκετοί ότι παίρνουμε ρίσκα, ότι αυτό δεν πρόκειται να βελτιωθεί, ότι στην Ευρωζώνη κάνει κουμάντο ένας, και αυτός λέγεται Σόιμπλε, και επομένως το μόνο που κάνουμε είναι ότι χάνουμε τον καιρό μας και ενδεχομένως στο επόμενο Eurogroup, 15 Ιουνίου, θα βρούμε μια χειρότερη λύση. Νομίζω ότι η επιμονή μας να διεκδικήσουμε βελτιώσεις, παίρνοντας και κάποια ρίσκα, δικαιώθηκε. Θα σας απαριθμίσω 7 βελτιώσεις, εν συντομία, που πέτυχε η χθεσινή απόφαση του Eurogroup υπέρ της Ελλάδας, σε σύγκριση με αυτό που είχε κατατεθεί και δεν υιοθετήθηκε, όχι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και από τη γαλλική και από την ιταλική και από πολλές άλλες, οι οποίες σκέφτηκαν και το δικό τους συμφέρον, ότι αν ψηφίσουν κάτι τέτοιο για την Ελλάδα, θα είναι σκηνές από τα προσεχώς και για τη δική τους χώρα. Αυτές τις βελτιώσεις, στις οποίες θα αναφερθώ αμέσως μετά, τις πετύχαμε πρώτον διότι πια έχουμε οικοδομήσει ισχυρές συμμαχίες και τις είδατε όλες τις τελευταίες μέρες να αναπτύσσονται και με χώρες και με πολιτικές δυνάμεις. Ακόμη και μέσα στη Γερμανία, για πρώτη φορά, από τις 22 Μαΐου μέχρι τις 15 Ιουνίου, ένα μεγάλο μέρος του γερμανικού τύπου, το συγκυβερνό κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών και φυσικά η αριστερά και η πράσινη, έδειχναν το Σόιμπλε ως τον υπεύθυνο για το αδιέξοδο και έφτασε η Bild, η γνωστή κίτρινη Bild, η οποία πολλές φορές έχει γράψει ρατσιστικού χαρακτήρα δημοσιεύματα εναντίον της Ελλάδας και των Ελλήνων,
να γράψει ένα άρθρο προχθές με τίτλο «Ο Σόιμπλε κάνει ζαβολιές στο θέμα της Ελλάδας». Είχαμε λοιπόν συμμαχίες, είχαμε επιχειρήματα, είχαμε επιτεύγματα και κινηθήκαμε με ξυπνάδα, με διορατικότητα και με μία αντοχή. Τι πετύχαμε? Πρώτον, αυτό που καταγράφει η τελευταία παράγραφος του Eurogroup, που λέει ότι θα δώσουν οι Ευρωπαίοι δανειστές ένα μαξιλάρι ρευστότητα στην Ελλάδα που θα αποτελεί την εγγύηση για την έξοδο στις αγορές, έτσι ώστε να τελειώνουμε με τα μνημόνια από τον Αύγουστο του 2018 και μετά. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως χθες είπε και ο Ρέκλιν, που είναι Γερμανός και σκληρός, από τα 86 δις του δανείου που εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 2015 με αυτό το δύσκολο συμβιβασμό, με τα πολλά αρνητικά για την Ελλάδα και τους Έλληνες, μέχρι τώρα έχουμε πάρει, μαζί και με τα 8,5 δις της δεύτερης αξιολόγησης, 31 ακόμα κάτι. Μόνο από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που είχαν λογαριάσει 25 δις, χρειάστηκαν 5 και έχουν περισσέψει 20. Άρα υπάρχουν χρήματα που μπορούν να είναι το μαξιλάρι εγγύησης για να βγούμε στις αγορές. Τι σημαίνει αυτό? Να μην είμαστε απλωμένοι, με το χέρι απλωμένο, στην ανάγκη του κάθε Σόιμπλε. Να μπορούμε να δανειζόμαστε με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και του κόσμου. Και είναι αυτό εφικτό? Είναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Η Πορτογαλία έχει τις ίδιες δημοσιονομικές και μακροοικονομικές επιδόσεις με εμάς και ενδεχομένως η Ελλάδα έχει και καλύτερες. Αλλά η Πορτογαλία δανείζεται με 300 μονάδες φτηνότερα, δηλαδή με 3% φτηνότερα από τη Ελλάδα, και είναι 5 βαθμίδες πιο πάνω από εμάς στο πώς αξιολογούν τα ρίσκα ή οι αξιολόγησης. Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup θα οδηγήσει στο να μειωθεί αυτή η αδικαιολόγητη ψαλίδα, η οποία είναι ένα χάσμα εμπιστοσύνης, το οποίο οικοδομήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με ευθύνη κακών κυβερνήσεων της χώρας, που τίναξαν στο ταβάνι ελλείμματα και χρέη, χρεοκόπησαν τη χώρα και την έβαλαν στα μνημόνια. Δεύτερη βελτίωση. Γίνεται σαφέστερη περιγραφή των μέτρων για το χρέος και φεύγει και αυτό το «αν χρειαστούν παραπάνω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους». Υπήρχε σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις και σε όλες τις δηλώσεις του Ντάισεγκλουμ. Τώρα το «αν χρειαστεί» φεύγει. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους πέρα από τα βραχυπρόθεσμα που εφαρμόζονται. Και αυτά περιγράφονται με μεγαλύτερη σαφήνεια από ό,τι στις 22 Μαΐου και από ό,τι και πέρσι. Τρίτη βελτίωση. Υπάρχει μια δέσμευση για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα από το 22 και μετά, της τάξης του 2%. Όχι 3,5%, αλλά 2%. Σημειώνω ότι οι προηγούμενοι είχαν υπογράψει για την περίοδο μέχρι και το 2030 πρωτογενή πλεονάσματα του 4,5% και του 6,5%. Τι σημαίνει αυτή η διαφορά από το 3,5% στο 2%? Ας μην πάμε τώρα στο ότι είχαν υπογράψει οι προηγούμενοι. Σημαίνει ότι δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος, περίπου 3 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, μέτρα που γλιτώνουμε και τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, σας λέω ότι με βάση το σύμφωνο σταθερότητας που ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, το πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να είναι 2,6%. Και εμείς πετύχαμε να είναι πιο κάτω και από αυτό που ισχύει για όλα τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωζώνης. Τέταρτη βελτίωση. Επέκταση των οριμάσεων και της περιόδου χάριτος με παγωμένα επιτόκια έως και 15 χρόνια. Πέμπτη βελτίωση. Η περίφημη γαλλικής προέλευσης ρήτρα ανάπτυξης. Τι λέει αυτό?
αυτό που είχαν δώσει οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στους Γερμανούς το 1953. Ότι θα πληρώνεις, αν έχεις ανάπτυξη, θα ξεπληρώνεις το χρέος σου. Αν δεν έχεις, θα πληρώνεις λιγότερα. Αν έχεις ύφεση, θα πληρώνεις καθόλου. Αυτό που είναι μια λογική ρύθμιση που δεν σου βάζει τη θηλιά στο λαιμό, έχει και μια επιπλέον θετική επίπτωση. Ποια? Ότι μετατρέπει πια τους εταίρους παύλα δανειστές σε συνεταίρους στην προσπάθεια να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, διότι έχουν κίνητρο να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Γιατί αν η ελληνική οικονομία αναπτυχθεί ταχύτερα, θα είναι υποχρεωμένοι να πάρουν λιγότερα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά που βάζει και την πρόκληση για τη χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι είχαμε μέχρι τώρα μετά τη χρεοκοπία? Είχαμε μια λογική: κόφτε το λαιμό σας, κόφτε συντάξεις, κόφτε μισθούς, κόφτε κοινωνικό κράτος για να ξεπληρώσετε τα χρέη σας. Και αυτή η λιτότητα σκότωσε τον ασθενή. Ύφεση 27%, τριπλασιασμός της ανεργίας, ρήμαγμα εκατομμυρίων ανθρώπων και την ίδια ώρα το χρέος στο Θεό, από το 125% στο 180%. Η λιτότητα δηλαδή χειροτέρευσε το χρέος. Η διαφορά τώρα είναι ότι έχουν συμφέρον και αυτοί να επενδύσουν στην ανάπτυξη. Γιατί έτσι αυξάνουν την πιθανότητά τους να πάρουν πίσω τα δανεικά ελαφρωμένα, μειωμένα και να μην χρειαστεί να κάνουν ακόμη πιο γενναία ελάφρυνση του χρέους. Έκτη βελτίωση. Περαιτέρω αναπτυξιακή όθηση με κοινοτικά κονδύλια συν το ναι, το ομόφωνο στη δημιουργία μιας αναπτυξιακής τράπεζας. Για όσους θυμόσαστε, από το 2015 ένας από τους βασικούς στόχους του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν η δημιουργία μιας αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία να δώσει μια όθηση στην ανάπτυξη, να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να φτιαχτούν δουλειές, να γίνουν επενδύσεις. Και μας λένε όχι, αυτό δεν επιτρέπεται, θα το κάνουν οι εμπορικές τράπεζες, οι ιδιωτικές. Πετύχαμε εδώ ένα σαφές ναι. Και το 7ο, που δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Μια μεγαλύτερη δόση, 8,5 δισεκατομμύρια, από την οποία το 1,6 δισεκατομμύρια θα πάει για να πληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους μέσα στην Ελλάδα και όχι χρέη προς τους δανειστές, που σημαίνει θα πέσει χρήμα στην αγορά και θα τονωθεί η οικονομία. Είναι όσα θέλαμε? Όχι. Είναι μια τέλεια λύση? Όχι. Αλλά είναι ένα θετικό βήμα που ανοίγει ένα δρόμο, αφαιρεί τον κίνδυνο μιας νέας κρίσης που θα οδηγούσε στα τάρταρα τις αιματηρές θυσίες του ελληνικού λαού και για πρώτη φορά δίνει μια προοπτική. Εμείς τώρα δεν πανηγυρίζουμε. Εμείς τώρα λέμε σηκώνουμε τα μανίκια. Γιατί το πηγάδι της κρίσης το οποίο μας έριξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τη χρεοκοπία και τα μνημόνια αποδεικνύεται πολύ πιο βαθύ από ό,τι το λογαριάζαμε. Γιατί οι δυσκολίες και μέσα και έξω έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πιο μεγάλες. Και τώρα έχουμε 14 μήνες μπροστά μας, μέχρι τον Αύγουστο του 2018, για να δώσουμε μια αναπτυξιακή φυγή προς τα μπρος, με επενδύσεις, με εξωστρέφεια, με σχέδιο που θα ποντάρει και θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, για να μπορέσουμε οριστικά από τον Αύγουστο του 2018 και μετά να φύγουμε από την δεσποτεία της Επιτροπίας που συνοδεύει τα μνημόνια. Για να μην έχουμε ανάγκη τον κάθε Σόιμπλε. Και για να μπορούμε να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με όλα τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης και να επενδύσουμε στον δυναμισμό και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και της χώρας και της οικονομίας. Φέτος θα έχουμε μια χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό.
Και αυτό μόνο από τον τουρισμό μπορούμε να έχουμε ένα πρόσθετο 1% ανάπτυξη, εισοδήματα, δουλειές. Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά δεν τα λέει η κυβέρνηση, τα λένε ο σύνδεσμος των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Η πρόκληση για μας είναι αυτό που συμβαίνει στον τουρισμό, με ένα σχέδιο, πάνω σε ένα έδαφος μεγαλύτερης σταθερότητας, σιγουριάς και εμπιστοσύνης, να το πετύχουμε και στη γεωργία και στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, αξιοποιώντας τον στρατηγικό γεωπολιτικό ρόλο και τη θέση της χώρας. Δέστε χθες την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στα θέματα της ανέργειας που ανοίγει δρόμους, και δημιουργώντας ένα έδαφος για περισσότερες επενδύσεις, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μειώσουμε την ανεργία. Στα χρόνια του Μνημονίου χάσαμε περίπου 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Επενδύουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή περίπου το 11-12% του ΑΕΠ μας, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 20%. Και επειδή έχει στεγνώσει από απόθεμα, γιατί φάγαμε και από τα έτοιμα, κάψαμε και λίπος στα χρόνια του Μνημονίου η ελληνική οικονομία, πέρα από τα λεφτά που υπάρχουν στα σεντούκια και εδώ και εκεί, χρειαζόμαστε και επενδύσεις που θα έρθουν από το εξωτερικό και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Θα σας δώσω μερικούς αριθμούς. Οι εξαγωγές το 2008 ήταν 23,5% του ελληνικού ΑΕΠ. Το 2016 έφτασαν στο 30,2. Θα πει κανείς, αυξήθηκαν. Είναι πλασματική εικόνα, αυτό οφείλεται κυρίως στην ύφεση. Μίκρινε η πίτα, οι εξαγωγές άντεξαν και τον τελευταίο χρόνο αυξάνονται. Αυξήθηκε το ποσοστό, ξέρετε πόσος είναι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, 45%. Άρα τι χρειαζόμαστε, μια χώρα που να μπορεί να παράγει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες και να μπορεί να τα εξάγει. Όχι το μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια που δεν ήταν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, που είχαμε μια ανάπτυξη φούσκα, με φτηνά δανεικά που ξόδευε τα λεφτά σε σκάνδαλα, σε διορισμούς, σε κολλητηλίκια, σε ακριβά δημόσια έργα, σε εξοπλισμούς, σε Ολυμπιάδες. Αλλά μια Ελλάδα που να μπορεί να έχει ισχυρότερη οικονομία, καλύτερη διοίκηση, σαφείς κανόνες χωρίς διαπλοκές και εύνοιες, και η οποία να μπορεί να παράγει περισσότερο πλούτο για να τον μοιράζει και δικαιότερα. Εμείς οι αριστεροί έχουμε και σωστά το στόχο της αναδιανομής, της δίκαιης αναδιανομής του πλούτου, και γι' αυτό λέμε δίκαιη ανάπτυξη. Αλλά για να μπορείς να έχεις πλούτο να μοιράζεις και να στηρίζεις το φτωχό, τον αδύναμο, που έχει γίνει ακόμη πιο φτωχός και πιο αδύναμος στα χρόνια της κρίσης, πρέπει να μπορείς να παράγεις και περισσότερο πλούτο. Και αυτό είναι η προτεραιότητα. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Και δίπλα σε αυτό να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες οι οποίες μας έφεραν τα μνημόνια και τη χρεοκοπία. Και να μην ξεχνάμε ότι τα μνημόνια δεν έπεσαν από τον ουρανό. Ούτε τον Ντόμψεν και την Βελκουλέσκου τους έστειλε κάποιο συννεφάκι. Ποιες είναι οι παθογένειες? Ελατειακό κράτος, διαφθορά, φοροδιαφυγή, έλλειμμα υγιούς ανταγωνισμού στην οικονομία που ονομάζεται και διαπλοκή, σκάνδαλα, μαύρο πολιτικό χρήμα. Ο στόχος αυτής της κυβέρνησης, και γύρω από αυτό έχουμε οικοδομήσει συμμαχίες, είναι να αξιοποιήσουμε τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup για να κάνουμε βήματα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας και μέσα και έξω. Και έξω εφαρμόζοντας όσα έχουμε αποδεχθεί, αλλά και απαιτώντας από τους άλλους να εφαρμόσουν αυτά που έχουν αναλάβει ως δέσμευση, και μέσα ανακτώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και με ένα κομμάτι του κόσμου που νιώθει απογοητευμένο, δυσαρεστημένο,
ακόμη και προδομένο, και δεν πιστεύει ούτε τα καλά νέα. Και πρέπει να προσέξουμε να μην την πατήσουμε σαν την ιστορία με τον ψεύτη Βοσκό. Διότι όντως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια θετική προοπτική, ένα φως στην άκρη του τούνελ, αλλά ελάτε και στη θέση του πολίτη που το έχει ακούσει αυτό το πράγμα τόσες φορές από τόσα χείλη και έχει διαψευστεί, που είναι κουμπωμένος και θέλει αποδείξεις. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να αξιοποιήσουμε τα 2 χρόνια και κάτι που έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο του 19, έτσι ώστε αυτά που εμφανίζονται ως θετικές προοπτικές σε κάποιους οικονομικούς δείκτες να φτάσουν στην καθημερινότητα του πολίτη, όπου δεν έχουν φτάσει. Που σημαίνει να μειωθεί κι άλλο η ανεργία, γιατί μπορεί να μειώθηκε σε αυτά τα 2 χρόνια από το 27 στο 23%, αλλά το 23% είναι πάρα πολύ, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Και στη νεολαία είναι το διπλάσιο. Και τα καλύτερα μυαλά της χώρας έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί μπορούν να βρουν αλλού δουλειά, ενώ εδώ δεν βρίσκουν. Και πρέπει να έχουμε αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο Made in Greece. Και εκεί πρέπει να βελτιώσουμε και τις δικές μας επιδόσεις. Να μπορούμε να φέρνουμε αποτέλεσμα, να λέμε λιγότερα και να κάνουμε περισσότερα. Και η πρώτη προτεραιότητα, η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων, είναι η μείωση της ανεργίας. Θα μου πείτε, ναι, αλλά υπάρχουν και οι χαμηλές αμοιβές και η ζούγκλα στην αγορά εργασίας. Αυτά θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε εάν αυξήσουμε την πίτα, διότι όσο υπάρχει η στρατιά των ανέργων, ο κακός εργοδότης θα μπορεί να εκμεταλλεύεται την ανάγκη του άνεργου και να τον στείλει. Γι' αυτό λοιπόν η μείωση της ανεργίας και η ανάπτυξη θα μπορέσει να φέρει, μαζί με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων από τον Αύγουστο του 2018 και μετά, και τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Και δίπλα σε αυτό να κρατήσουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας για νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά. Ένας από τους λόγους που πετύχαμε αυτές τις 7 βελτιώσεις, ξέρετε ποιος είναι? Ότι το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2016 δεν ήταν 0,5% όπως ήταν η δέσμευση, αλλά 4,2%. Θα μου πείτε, και αυτό δεν στηρίζεται σε μια υπερφορολόγηση, σε θυσίες του κόσμου? Βεβαίως. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό όταν μιλάμε στον κόσμο. Πρέπει να μιλάμε σεμνά, ταπεινά, ειλικρινά. Αλλά μας έδωσε τη δυνατότητα να πούμε ότι όταν μέσα σε αυτό το κλίμα, με την αυστηρή λιτότητα, με τους περιορισμούς, με την αβεβαιότητα για την Ελλάδα, που όλοι αναβάλουν τις αποφάσεις αν θα επενδύσουν, αν θα κάνουν, θα ράνουν, από τον μικρό επενδυτή στην Ελλάδα που λέει άσε να δω να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, μέχρι τον πιο μεσαίο, τον πιο μεγάλο. Μέσα αυτό το σκηνικό λοιπόν, όλοι λένε τώρα πια ότι δεν χρειάζονται πλέον δημοσιονομικά μέτρα για την Ελλάδα, ούτε το 17 ούτε το 18. Αφού πιάστηκαν οι στόχοι, και με το παραπάνω, 8-9 φορές παραπάνω για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2016, θα πιαστεί και ο στόχος για το 2017, που είναι 1,75%, και ο στόχος για το 2018, που είναι 3,5%. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί αν πιάσουμε αυτό το στόχο, εξασφαλίζουμε και κλειδώνουμε, με βάση και τη χθεσινή συμφωνία και όσα έχουμε ψηφίσει, ότι θα εφαρμοστούν στο 100% τα αντίμετρα. Και όποιος λέει τα αντίμετρα είναι παραμύθι, είναι ψίχουλα, δεν έχουν καμία σημασία, δεν ξέρει τι του γίνεται. Ή δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει ανθρώπινος και κοινωνικός πόνος. Γιατί μέσα στα αντίμετρα είναι εκατοντάδες εκατομμύρια για την ελάφρυση των νοικοκυριών που έχουν ένα στεγαστικό δάνειο. Για επιδότηση ανοικίου των νοικοκυριών που πληρώνουν οίκη. Για γεύματα στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Και χθες δημοσιεύτηκε μια έκθεση της UNICEF που λέει 4 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως την κατάντησαν, υποσιτίζονται και ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Και για να μειωθεί η ΟΕΜΦΙΑ. Και για, και για, και για. Για να αρχίσουμε βήμα-βήμα να οικοδομούμε ένα πιο δίκαιο κοινωνικό κράτος. Για να μπορούμε να κρατήσουμε ότι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες μας έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και δεν έχεις λεφτά να πεθάνεις.
Πιστεύω ότι η χθεσινή εξέλιξη βάζει την Ελλάδα και την κυβέρνηση μπροστά σε ένα στόχο ταχύτερη ρυθμή ανάπτυξης, ταχύτερη μείωση της ανεργίας και αντιμετώπιση των παθογενειών που μας έφεραν τα μνημόνια. Δεν μπορεί να έχουμε αυτήν την αργή απονομή της δικαιοσύνης, η οποία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη. Και μια δικαιοσύνη που τρέχει σαν το λαγό όταν είναι να βγάλει μια απεργία παράνομη ή όταν πρέπει να δικάσει ένα φτωχοδιάβολο και πηγαίνει σαν τη Χελώνα ή και σαν τον Γκάβουρα όταν πρέπει να εκδικάσει μια μεγάλη διοικητική φορολογική υπόθεση. Και κάνει καμιά φορά 3, 5, 10 χρόνια. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να κινηθεί αυτή η διαδικασία του εξοδικαστικού συμβιβασμού και να σπάσουν τα κυκλώματα. Δεν μπορεί για τις απαλωτριώσεις κυκλώματα στα οποία ανακατεύονται και δημόσιοι λειτουργοί να δίνουν τιμές. Σας το λέω και με την εμπειρία του μηχανικού για χωράφια που θα περάσει ένας δρόμος σαν να είναι οικόπεδα σε ακριβά αστικά κέντρα. Αυτά πρέπει να αλλάξουν και αυτές είναι οι πραγματικές τομές. Δεν είναι μεταρρύθμιση να κόβεις μισθό, σύνταξη, κοινωνικό κράτος. Μεταρρύθμιση είναι να φτιάξεις συνθήκες που να είναι ευνοϊκές για ένα που θέλει να επενδύσει και να κερδίσει αλλά και να δώσει δουλειές και να πληρώνει φόρο, να σέβεται την εργατική νομοθεσία, να σέβεται την νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και να έχει και μια διοίκηση που λειτουργεί υπέρ του πολίτη, αξίζει τα λεφτά που πληρώνει ο πολίτης για να λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες. Ξέρετε τι έγινε με τη μνημονιακή λογική των οριζόντιων περικοπών και αντί να θίξω τις παθογένειες, να κόβω απλώς μισθούς και συντάξεις και να διώχνω ανθρώπους από το δημόσιο. Μειώθηκαν σε αριθμό οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι οφειλελεύθεροι, τους ελεηνολογούν κατά 25% και η μισθολογική δαπάνη κατά 30%. Και μας κατηγορούν γιατί εφαρμόζουμε τον κανόνα 1:5 και λέμε ότι προσλαμβάνουμε και κάποιους γιατρούς και κάποιες νοσοκόμες και κάποιους ελεγκτές για τις φορολογικές υπηρεσίες έτσι ώστε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή. Με την έκρηξη του τουρισμού, την ανάπτυξη αυτή, πέρα από το εισόδημα και την απασχόληση που δημιουργείται για εκατομμύρια Έλληνες, έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε και τα έσοδα του κράτους. Αρκεί και ο επιχειρηματίας του τουρισμού να κόβει αποδείξεις και ο πολίτης να ζητάει αποδείξεις. Γιατί ο μόνος τρόπος να ελαφρυνθεί αυτός που υπερφορολογείται, μισθωτός, συνταξιούχος, ένα κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων που και με δική μας ευθύνη υπερφορολογείται, είναι αυτοί που δεν πληρώνουν φόρους να πληρώνουν περισσότερους. Και να σας δώσω διαριθμούς για να καταλάβετε τι περιθώριο έχουμε εκεί. Στον τελευταίο έλεγχο που έγινε στα τουριστικά νησιά, 7 στους 10 δεν έκοβαν καμία απόδειξη. Και παρόλα αυτά, τα έσοδα από τον ΦΠΑ πέρσι το καλοκαίρι στη Σαντορίνη και στη Μύκονο αυξήθηκαν πάνω από 100%. Όχι γιατί ξαφνικά φτιάξαμε μια διοίκηση φορολογική που πετάει. Έχουμε κάνει κάποια βήματα, πρέπει να κάνουμε και περισσότερα. Ξέρετε γιατί? Για το πλαστικό χρήμα. Διότι τώρα πια περισσότεροι χρησιμοποιούν την κάρτα για να πληρώνουν και αυτό δεν μπορείς εύκολα να το κρύψεις. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε και στις παθογένειές μας και να καταλάβουμε το εξής. Ότι μας έλαχε μια δύσκολη αποστολή. Ο λαός στην αριστερά, στην ιστορία της Ελλάδας, την πρόσφατη, δεν την καλεί ποτέ στα εύκολα. Την καλεί στα δύσκολα. Και στην κατοχή και στη δικτατορία και παλιότερα. Και τώρα, αν δεν υπήρχαν τα ζόρια με τα μνημόνια, με τις τρόικες, με το ένα μετάλλο, θα βολευόταν με το πελατειακό σύστημα. Στη Ζάκυνθο, τώρα που το θυμήθηκα, υπήρχε ένας πολιτευτής που μετά έβαλε και για υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάζευε ψηφαλάκια με το να δίνει πιστοποιητικά ότι ήταν τυφλοί αυτοί που πηγαίναν και να δίνει πιστοποιητικά. Παραλίγο να βγει. Και τα ποσοστά τυφλότητα στη Ζάκυνθο ήταν 5 φορές πάνω από το μέσο όρο. Αν δεν σπάσουμε αυτό το κράτος, να το κάνουμε σύγχρονο, παραγωγικό, έντιμο,
με τα ξαδερφοκούμπαρα, με τους πελάτες, με. Δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά μπορούμε. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας μέσα στη δυσκολία. Και να πω, σκεφτείτε, γιατί οι Έλληνες και οι Ελληνίδες παντού στον κόσμο, ως μεταναστευτικές κοινότητες, διακρίνονται και προκόβουν. Και στην Αμερική και στον Καναδά και στη Γερμανία και στην Αυστραλία και η Ελλάδα παραμένει 36 χρόνια τώρα από τότε που μπήκαμε στην τότε ΕΟΚ στον ΠΑΤΟ. Γιατί φτάσαμε εμείς να είμαστε επί 7 χρόνια με μνημόνια? Γιατί φτάσαμε χωρίς να έχουμε παιδεία, υγεία, προστασία του περιβάλλοντος, γερές, κοινωνικό κράτος, να έχουμε τέτοια ελλείμματα και τέτοια χρέη? Και γιατί και ως πότε θα ανεχόμαστε αυτή την επιτροπή όπου μια ομάδα υπηρεσιακών παραγόντων που εκπροσωπούν τους δανειστές πρέπει να φιλτράρουν τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες? Υπάρχει τρόπος να βγάλουμε αυτή τη χιλιά από το λαιμό μας? Ναι, αρκεί να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Και τον Αύγουστο του 18 να πούμε, κύριοι, δεν θέλουμε άλλα δάνεια και επομένως δεν θέλουμε και επιτροπή. Θα δανειστούμε από τις αγορές και οι δανειακές ανάγκες της χώρας από το 18 μέχρι και το 25 είναι 7 δισεκατομμύρια το χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Δεν είναι διάολε πολλά λεφτά για ένα κράτος που παρά την ύφεση παράγει περίπου 200 δισεκατομμύρια το χρόνο ως εθνικό ΑΕΠ. Αρκεί να κρατήσουμε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, να αυξάνουμε τον πλούτο, γιατί αυτό αυξάνει και τα δημόσια έσοδα, και από την αύξηση του πλούτου και δικαιότερα να μοιράζουμε και να δημιουργούμε επενδύσεις. Και αυτό θα φέρει και τη σταδιακή άσκηση των capital controls και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, αλλά όχι μοιράζοντας λεφτά που δεν έχουμε. Όχι, αλλά παλαιά, και ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Ο κόσμος μας εγκαλεί και ένα μεγάλο του κομμάτι είναι και θυμωμένο και απογοητευμένο και έχει και δίκιο. Γιατί τάξαμε περισσότερα από όσα μπορούσαμε. Γιατί λογαριάζαμε με τον βολονταρισμό και τον ρομαντισμό της αριστεράς ότι αρκεί να ψηφίσουν οι Έλληνες αλλαγή και η Ευρώπη θα ακούσει, θα γίνει πιο δημοκρατική. Δεν έτσι τα πράγματα. Εκεί είναι ένα σκληρό στίβος ανταγωνιστικών συμφερόντων. Και όταν πρωτοεκλεγήκαμε, είμαστε μόνοι. Και εγώ, σε επικεφαλής Ευρωομάδου ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ήμουν σαν την καλαμιά στον κάμπο. Τώρα, κάθε φορά που γίνεται συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, βλέπω ότι η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών, όχι μόνο αριστεροί και σοσιαλιστές και πράσινοι, ακόμη και κεντροδεξιοί από τον Νότο, λένε κάντε κάτι για την Ελλάδα, γιατί βλέπουν ότι έρχεται και η δική του σειρά. Ότι αν συνεχιστεί μια γερμανοκρατούμενη, δεξιοκρατούμενη Ευρώπη που είναι ό,τι γουστάρει ο Σόιμπλε να γίνεται και απόφαση, είναι κακά τα μαντάτα και για αυτούς. Τη χτίσαμε αυτή τη συμμαχία, αλλά τη χτίσαμε πάνω σε μια προσπάθεια πολύ δύσκολη και με υποχωρήσεις και με ελιγμούς και με το να αναγκαστούμε να κάνουμε και πράγματα που δεν θέλουμε μέχρι ότου να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Και αυτός είναι ο στόχος. Και γι' αυτό ένας κόσμος μας καταλαβαίνει και δεν πάει στις συγκεντρώσεις αυτών που ετοιμάζονται να μαζευτούν, λέει, στο Σύνταγμα φωνάζοντας παραιτηθείτε. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που λέγανε βάστα Γερούν, βάστα Σόιμπλε κτλ. Και αυτοί που χειροκροτούσανε τις άγριες περικοπές μισθών, συντάξεων, κοινωνικού κράτους. Αν μου πείτε, εσείς τα κάνατε όλα καλά? Όχι. Αλλά και τα μέτρα, τα αρνητικά που αναγκαστήκαμε να πάρουμε μέσα σε ένα πακέτο περικοπών ήταν 5,4 δις. Η προηγούμενη ήταν 65. Θα μου πεις, σου αρκεί αυτό? Όχι, διαρκώς πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά το πολιτικό ερώτημα στις εκλογές του 19 είναι ένα. Ποιος θα έχει τα επόμενα 4 χρόνια? Αυτοί οι οποίοι βούλιαξαν την Ελλάδα στα ελλείμματα, τα χρέη με το πελατειακό κράτος, τη διαφθορά, τα σκάνδαλα, τα κολυμπηλίκια, και οι οποίοι έφεραν τα μνημόνια και το Δουνουτού και έκοψαν 12 φορές τις συντάξεις? Ή εμείς που με λάθη, με αδυναμίες, προσπαθούμε να βγάλουμε τη χώρα από αυτό το βαθύ πηγάδι? Η γυναίκα μου είναι από τη Σιτία. Και ένας γέρος κριτικός μου είπε πέρσι μια ωραία μαντινάδα, την οποία αφιέρωσα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή είναι από την άλλη πλευρά της Κρήτης, από τα Χανιά. Η μαντινάδα λέει το εξής: αυτοί που βάλαν τη φωτιά και κάει και όλη η φύση,
κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ που αργεί να την εσβήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τελευταίο που ήθελα να σας πω είναι ότι χρειάζεται από την πλευρά μας μεγαλύτερη συσπήρωση, άνοιγμα στον κόσμο, να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας στην κριτική του κόσμου και να μην παριστάνουμε τους ξερόλες, γιατί πολλά πράγματα μπορούμε να ακούσουμε και από τον κόσμο που δεν τα ξέρουμε, και να είμαστε ειλικρινείς. Να είμαστε ειλικρινείς. Και αν κάπου κάνουμε λάθος, να πούμε κάναμε λάθος. Και αν κάπου τάξαμε παραπάνω από αυτά που μπορούσαμε, να πούμε ναι, το παίρνουμε υπόψη μας. Και διορθωνόμαστε. Γιατί η πρόκληση για την αριστερά δεν είναι μόνο να έχει οράματα για το μέλλον, για το σοσιαλισμό, για τη δίκαιη κοινωνία, είναι να μπορεί να ανοίγει δρόμους που να μπορεί να γεφυρώνει βήμα-βήμα το θέλω με τον μπορώ. Γιατί έγινε μεγάλο το ΕΑΜ στα χρόνια της κατοχής? Γιατί δεν έβαλε σαν σημαία του τη λαοκρατία, αλλά τι έλεγε το τραγούδι? Το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά και έχει πρόγραμμα λαοκρατία, αλλά βήμα-βήμα. Αυτή είναι η αλφαβήτα της αριστεράς. Και το λέω για ορισμένους συντρόφους και πρώην συντρόφους που νομίζουν ότι είναι αριστερό στην εποχή μας το να έχεις την απόλυτη αλήθεια, να έχεις 1% ή 1,5%, να βρίζεις τον άλλο αριστερό επειδή και αυτός διεκδικεί το άλλο 1,5% και να αφήνεις τη δεξιά, τα μεγάλα συμφέροντα, τους νεοφιλελεύθερους να αλωνίζουν. Γιατί τους ενοχλούμε όλους αυτούς του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου που είναι και μεγαλοεπιχειρηματίες και καναλάρχες και πρόεδροι ποδοσφαιρικών ομάδων και δεν ξέρω τρέχα γύρευε. Γιατί? Αν ήμασταν τόσο δεδομένοι και τόσο βολικοί, θα μας πυροβολούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ με μαύρη προπαγάνδα. Χθες είχε δύο πρωτοσέλιδα. Ένα της Λιμπερασιόν. Προοδευτική εφημερίδα, όχι πολύ αριστερή, γαλλική. Και έλεγε, κύριε Μακρόν, κάντε κάτι για την Ελλάδα. Οι Έλληνες αρκετά έχουν πληρώσει για τα λάθη των κυβερνήσεών τους. Είχαμε και τα νέα. Ιδιοκτησίας Μαρινάκη, μετά τον τελευταίο διαγωνισμό. Τα οποία ελεηνολογούσαν την Ελλάδα, τους Έλληνες, για να κερδίσουν κάποιους πόντους για την κυβέρνηση. Και δεν έχουμε το περιθώριο, γιατί αυτά που κερδίσανε φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι στο Eurogroup, που δεν είναι για πανηγυρισμό, αλλά είναι ένα βήμα θετικό, είναι κέρδος για την Ελλάδα και για κάθε κυβέρνηση ελληνική που θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός τις επόμενες δεκαετίες. Και όταν είπαμε το χρέος και η ελάφρυνσή του είναι εθνικό θέμα, βάλτε πλάτη όλοι. Δεν συνέβη αυτό. Εγώ θέλω να πω μια καλή κουβέντα για τη Φόφη Γεννηματά. Παρότι μας κάνει άδικη και αυστηρή κριτική και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, διότι το κόμμα του οποίου ηγείται το Πασόκ έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση που ζούμε. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σκάνδαλο, να μην τα ξαναπούμε. Αλλά έστειλε μια ρημάδα επιστολή στους ευρωσοσιαλιστές και είπε, βάλτε πλάτη για το χρέος. Κάντε κάτι. Βέβαια οι ευρωσοσιαλιστές το είχαν κάνει πριν στείλει την επιστολή η Φόφη, διότι φροντίζουμε εμείς και οικοδομούμε συμμαχίες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσα στην Κομισιόν, με τις άλλες χώρες, και ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτης και εγώ και οι πάντες, και τις είχαμε τις δηλώσεις. Αλλά η Φόφη την έστειλε την επιστολή. Όταν είπα λοιπόν στον Κυριάκο, σήκω στο ρημάδι το τηλέφωνο, πάρε τους κολλητούς σου που είσαι στο ίδιο κόμμα, τη Μέρκελ, το Σόιμπλε, τους άλλους δεξιούς που έχουν πολλές κυβερνήσεις στα χέρια τους. Εισέπραξα άρνηση και βρυσίδι. Ο Παπαδημούλης λέει όταν προτείνει εθνικό μέτωπο για το χρέος, αυτό γελιοποιείται. Και τώρα δυσκολεύονται να κρύψουν τη στεναχώρια τους, γιατί δεν έγινε εμπλοκή. Γιατί πήραμε και κάτι. Και έσπευσαν να υιοθετήσουν αυτό που είπε ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε τι είπε χθες? Λέει, την ίδια συμφωνία που είχαμε, λέει, 22 Μαΐου θα καταλήξουμε. Αλλά οι Έλληνες άλλαν τρεις εβδομάδες καιρό για να διαχειριστούν το θέμα επικοινωνιακά. Και ποιος διέψευσε το Σόιμπλε? Ο Ντάισελμπλουμ.
που είναι πολύ κοντινό του Σόιμπλε. Και όταν το ρώτησε δημοσιογράφος, είναι έτσι όπως θα πω Σόιμπλε, όχι, δεν είχαμε στις 22 συμφωνία. Και επιπλέον έχουμε αυτή την αλλαγή, αυτή την αλλαγή, αυτή την αλλαγή. Δεν είπε 7 όπως είπα εγώ, είπε 3. Και πρόσθεσε κι άλλες 2-3 η Λαγκάρντ, που της είπαν γιατί την προηγούμενη φορά είπατε ότι δεν είναι λύση αυτό και τώρα λέτε ένα θετικό βήμα. Και εξήγησε. Επομένως, εγώ το Σόμπλε τον καταλαβαίνω. Εκλογές έχουν, θέλει να πει κάτι για το δικό του το κοινό, για τους δικούς του βουλευτές, γιατί και αυτός αναγκάστηκε να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Όχι τεράστιες, συμβιβασμός έγινε. Αλλά πρέπει κάτι να πει. Αυτούς τους Έλληνες που πιστεύουν περισσότερο το Σόιμπλε και όχι τους συμπατριώτες τους, μα φοράνε αλήθεια τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, μήπως γράφει επάνω Σόιμπλε. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Και επιμένω ότι στην καινούργια φάση πρέπει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να καταλάβει ότι κινδυνεύει να γίνει γραφικός. Όταν κάθε μέρα, όποιο και να είναι το θέμα, καταλήγει να λέει ζητάω εκλογές, θα γίνει σαν το Λεβέντι που όποιο και να είναι το θέμα λέει ζητάω οικουμενική. Και είμαι έτοιμος να γίνω και πρωθυπουργός για το καλό της χώρας. Με συγχωρείτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι γόνος μιας οικογένειας με ρίζες, από τον προπάπου, όχι μόνο από τον πατέρα του, είναι στην πολιτική, και ηγείται και ενός μεγάλου κόμματος. Αν δεν πιστεύει και δεν ακούει τον Παπαδημούλη, ας ακούσει τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ο οποίος λέει: δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, ήξερα πιο ψηλά από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις, και εν πάση περιπτώσει ξεχάστε τις εκλογές και οι εκλογές θα αργήσουν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στο καινούριο πεδίο, στην καινούρια σελίδα που ανοίγει από εδώ και πέρα, θα πρέπει να φύγουμε από αυτή την κατάσταση του εμφυλιοπολεμικού διχασμού και να προσπαθήσουμε αυτές οι εκκρεμότητες που υπάρχουν να λυθούν. Τι εννοώ εκκρεμότητες? Τα ελλείμματα και αδυναμίες της χθεσινής απόφασης. Πρέπει δηλαδή να εξειδικευτούν σύντομα και όχι απλώς μετά το 18 στις καλένδες τα λεγόμενα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αυτό θα μας βοηθήσει να κατέβουν γρηγορότερα επιτόκια, να έρθουν γρηγορότερα επενδύσεις, να μειωθεί ταχύτερη η ενεργία. Από αυτό θα κερδίσει μόνο ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κερδίσει η χώρα. Ή θα κερδίσει πρώτα απ' όλα ο φτωχός που ψάχνει δουλειά? Και εν πάση περιπτώσει, δεν περιμένω πολλά από τη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία τους, γιατί έχουν πάθει σύνδρομο εξάρτηση από την εξουσία. 2 χρόνια μακριά από την κυβερνητική εξουσία για τους Μητσοτάκηδες είναι πολλά. Παθαίνουν βέρτιγκο οι άνθρωποι, δεν αντέχουν. Αλλά ο κόσμος που νοιάζεται για να σταματήσει κάτι φορά να βγούμε από τα διαξόδια, ό,τι κόμμα και αν ψηφίζει, έχει κάθε λόγο να βοηθήσει, να βάλει πλάτη να προχωρήσει αυτή η δουλειά. Και σε αυτό το άνοιγμα των κοινωνικών, δημοκρατικών, πατριωτικών συμμαχιών, ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται στην περίοδο αυτή να πρωτοστατήσει. Και επειδή τώρα τέλειωσε το 95% της διαπραγμάτευσης, τώρα πια η πρόκληση για το ΣΥΡΙΖΑ, για την κυβέρνηση Τσίπρα και για, πρώτα απ' όλα για τον Πρωθυπουργό είναι αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση στα προβλήματα της καθημερινότητας, ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και δικαιότερη δυνατή κατανομή του πλούτου, που σημαίνει να παράγουμε περισσότερο πλούτο για να μπορούμε να τον μοιράζουμε και δικαιότερα. Αυτή είναι η προοδευτική απάντηση, αυτή είναι η δημοκρατική απάντηση. Τη δικαιούται ο ελληνικός λαός μετά από τόσες θυσίες, την αξίζει ο ελληνικός λαός, έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε.